Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίζουμε στο κανάλι μας, τον κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Χάρη Βασιλιάδη. Χάρη, καλωσόρισες. Γεια σου, Θέκλα. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές. Θα σε δουν τουλάχιστον 5-6.000 άνθρωποι σε αυτό το βίντεο, αν όχι και περισσότεροι. Είναι μεγάλο το ακροατήριο μας στο κανάλι. Θυμάστε ότι πριν 2 εβδομάδες περίπου είχα ανεβάσει στην καρτέλα κοινότητας μια ανάρτηση, ένα πλήν που είχε κάνει ο Χάρης, ο συνάδελφος και αγαπητός φίλος Χάρης Βασιλιάδης, ο κλινικός ψυχολόγος, στη σελίδα του στο Facebook. Και μετά έφτιαξα και ένα βίντεο πάνω σε εκείνη την ανάρτηση. Και πολλοί ζητήσατε γιατί να μην μας τα πει ο ίδιος ο Χάρης. Και λέω και εγώ, πάρα πολύ καλή ιδέα. Και επειδή είμαστε σε καιρό καραντίνας, σε μη καραντίνας πλέον, αλλά προσέχουμε εμείς, είπαμε να το κάνουμε μέσω Skype και επιφυλασσόμαστε για το μέλλον να κάνουμε και από κοντά και γιατί όχι. Λοιπόν, Χάρη μου, θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα ή θες να πω εγώ λίγα λόγια για σένα που είμαι ειδική στο φινίκομα? Το πες εσύ. Λοιπόν, το Χάρη το γνώρισα πριν ένα χρόνο περίπου όταν ήρθε στην Κύπρο. Είναι ψυχολόγος, είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός ψυχολόγος. Έχει σπουδάσει στην Αγγλία και έχει τελειοποιήσει τις σπουδές του στη Γαλλία. Ήρθε στην Κύπρο χωρίς να γνωρίζει τα επαγγελματικά ύδατα. Κάποιος του είπε για μένα, ήρθαμε σε επαφή και μιλώντας με τον Χάρη, συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για έναν ψυχολόγο που έχουμε παρόμοιον τρόπο σκέψης και λειτουργίας και συμπαθηθήκαμε αμέσως. Και εντάξει, τώρα για τις σπουδές σου, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι εσύ, έχεις εκπαιδευτεί και στο CBT, αλλά από ό,τι είδα στο βιογραφικό σου, έχεις διάφορες. Έχεις διάφορα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι και κλινικά και ασχολείσαι και ιδιαιτέρως και με θέματα LGBT που θέλαμε εμείς ένα ψυχολόγο και επιφυλασσόμαστε για επόμενο βίντεο με το Χάρη να μιλήσουμε για τα θέματα του coming out, της ομοφιλοφιλίας κλπ. Γιατί ο Χάρης έχει δουλέψει και χρόνια πολλά στη Γαλλία σε ειδικά κέντρα και έχει τεχνογνωσία. Μπορώ να μιλήσω τη λέξη τεχνογνωσία. Είναι εξοικειωμένος με τα θέματα της LGBTQI κοινότητας. Σωστά τα λέω? Συνήθως πάει και ένα καινούργιο στο ακρονίμιο. Λοιπόν, το βίντεο θα ανεβαίνει σήμερα, το έχουμε γυρίσει χθες. Σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Και έχουμε εδώ κάποιες ερωτήσεις Χάρη για σένα, τις οποίες τις έκαναν οι τηλεθεατές μας. Θα σου διαβάσω τις ερωτήσεις που έστειλαν οι τηλεθεατές και θα μου απαντήσεις. Πρώτη ερώτηση. Πού πιστεύεις ότι τελειώνει η κακία και αρχίζει η διαταραχή? Όταν κάποιος φέρεται με κακία, το κάνει μόνο επειδή έχει κάποια διαταραχή προσωπικότητας? Ή κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι κακός χωρίς να έχει κάποια διαταραχή προσωπικότητας? Με αφορμή όσα έχουμε συζητήσει στο κανάλι. Μάλιστα. Τι έχεις να πεις Χάρη σε αυτό? Okay. Λοιπόν, η κότα γέννησε τον αυγό ή το αυγό την κότα? Λοιπόν, η σύντομη απάντηση, κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι κακός χωρίς να έχει κάποια διαταραχή προσωπικότητας. Μπορεί όμως η κακία να είναι σύμπτωμα της διαταραχής προσωπικότητας και τα δύο μαζί. Άρα η γραμμή είναι λεπτή. Έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος, όταν μιλούμε για διαταραχής προσωπικότητας, λέει, μα γιατί τους δικαιολογείται? Γιατί λέτε ότι είναι αρρώστια εντός εισαγωγικών, είναι διαταραχή, αλλά δεν ευθύνεται το ίδιο το πρόσωπο για τις πράξεις του? Να μιλήσουμε στη συνέχεια για τούτο. Νομίζω γι' αυτό που ήταν αυτή η ερώτηση. Για το αν πρέπει να δείχνουμε εμπαθίες, ενσυναίσθηση στους ανθρώπους, τους καημένους που έχουν μια διαταραχή προσωπικότητας, ή αν πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας από αυτούς, γιατί στην ουσία εκφραζούν κακία. Λοιπόν, θέλεις να μιλήσουμε λίγο για τις διαταραχές προσωπικότητας, να μας πεις τι είναι οι διαταραχές προσωπικότητας? Μας έχει πει και ο Γρηγόρης ο Γρηγορίου, ο φίλος μας, ο ψυχίατρος μας, σε εκπομπή στην τηλεόραση. Αλλά έχει πολύ καιρό να κάνουμε μια θεωρητική εισαγωγή στο τι είναι οι διαταραχές προσωπικότητας. Λοιπόν, τι είναι οι διαταραχές προσωπικότητας? Το πρώτο πράγμα είναι άκαμπτος και ακραίος τρόπος σκέψης. Για παράδειγμα, πρέπει να είσαι έτσι, οι άλλοι πρέπει να κάνουν έτσι, εγώ πρέπει να είμαι έτσι. Ένας τρόπος ο οποίος δεν βοηθά ούτε το άτομο, ούτε τις σχέσεις που έχει δίπλα του. Το δεύτερο πράγμα είναι ένας προβληματικός τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων, π.χ. της διαχείρισης του θυμού, ή το άτομο θα είναι επιθετικό ή παθητικά επιθετικό.
πρόβλημα στη διαχείριση της παρορμητικότητας, π.χ. πάω να κλέψω, θα σε χτυπήσω, θα σκοτώσω κλπ. Χαρή μου να σε διακόψω ένα λεπτό, μιλάς για τις διαταραχές β' πλέγματος. Ακριβώς. Ναι. Μιλάμε για τις διαταραχές προσωπικότητας β' πλέγματος, που είναι εκείνες οι οποίες είναι οι πιο διάσημες και οι πιο ενοχλητικές και οι πιο ταλαιπωρητικές στη ζωή μου. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και το τελευταίο, το άτομο που έχει διαταραχή προσωπικότητας έχει σημαντικά προβλήματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Παραδείγματος χάρη, σε χωρίζω πρώτος για να μην με εγκαταλείψεις εσύ. Σίγουρα υπάρχει άλλη, θα βάλω detective και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή, μιλάς για παρανοϊκά στοιχεία, ότι μπορεί κάποιος να βάζει με το μυαλό του ιστορίες που να μην συμβαίνουν, για παράδειγμα. Λοιπόν. Ναι. Ο κόσμος έχει μάθει να χρησιμοποιεί κάποιους όρους που εμείς οι ψυχολόγοι τους χρησιμοποιούμε φιδό. Έχει μάθει να τους χρησιμοποιεί ελεύθερα. Δηλαδή, ο πρώην μου ήταν νάρκισσος. Η φιλικολητή μου είναι νάρκισσος. Αυτός είναι τοξικός. Είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εντάξει, το τοξικός δεν είναι διάγνωση. Το τοξικός είναι χαρακτηρισμός. Ειδικά με τον ναρκισισμό, εγώ έχω λίγο θέμα χάρη για το ότι βαφτίζουμε κάποιον ναρκισιστή. Βαφτίζουμε κάποιον με μια σοβαρή διαταραχή, γιατί η διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας είναι αρκετά σοβαρή διαταραχή. Και το κάνουμε εν ελαφρά την καρδία, χωρίς να ξέρουμε σίγουρα είναι, δεν είναι. Οπότε εμείς εδώ στο κανάλι χρησιμοποιούμε περισσότερο τον όρο αδιάγνωστος για κάποιον, ή τοξικός, ή άνθρωπος με τοξική συμπεριφορά. Δηλαδή, εσύ τι νιώθεις για την τάση που έχει ο κόσμος να ονοματίζει ναρκισσός? Ναρκισιστικό το ένα, ναρκισιστικό το άλλο. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Η γνώμη μου εδώ βάζω έναν τεράστιο SOS. Δηλαδή, θα ήθελα να πω για την αρχή του συνεχούς. Όλοι έχουμε ναρκισιστικά στοιχεία, ή κάποτε γινόμαστε παρανοϊκοί, ή χάνουμε τη ψυχραιμία μας, ή γινόμαστε παρορμητικοί. Δεν νομίζω δεν υπάρχει ούτε έναν άτομο σε αυτόν τον πλανήτη που δεν έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Φαντάστε ότι είναι μια γραμμή. Αλλά όταν οι τάσεις είναι έντονες και επαναλαμβανόμενες, δηλαδή πάρα πολύ παράνοια, πάρα πολύ ναρκισισμός, πάρα πολύ παρορμητικότητα και γίνεται παθολογικό, τότε μιλάμε για διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό το διαγνώσκουμε μόνοι μας. Μπορώ εγώ να διαγνώσω τον εαυτό μου, ή να σε διαγνώσω εσέναν τώρα που σε βλέπω στο Skype, ή να σε διαγνώσω με ένα post που θα κάνεις στο Instagram ή στο Facebook? Λοιπόν, το σημαντικό δαμέ είναι εδώ, είναι να μην διαγνώσετε μόνοι σας ή τον εαυτό σας ή άλλους. Μόνο κάποιος ειδικός ψυχικής υγείας, ψυχίατρος, ψυχολόγος μπορεί να το κάνει. Okay. Άρα, το να βάζουμε ετικέτες ή σε εμάς ή σε άλλους δεν βοηθά καθόλου. Και επίσης μπορεί να απογοητευτούμε εμείς ήδη, αν πιστέψουμε για τον εαυτό μας από αυτοδιάγνωση, ότι αχ, είμαι διαταραγμένος, έχω αυτήν τη διαταραχή, ή να απογοητεύσουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι, έχοντας μια καλύτερη εικόνα του εαυτού τους και περισσότερη ενθάρρυνση, θα μπορούσαν να κάνουν αλλαγές. Τι είναι η κακία, εσύ πώς θα όριζες την κακία ενός ψυχολόγος? Λοιπόν, η κακία βασικά δεν είναι ένας καινούριος όρος. Θυμόμαστε και τον Ηρακλή, την κακία, την αρετή, αλλά πάμε πάρα πολύ παλιά. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της κακίας. Το πώς είναι ηθικός όρος η κακία. Η αρετή και η κακία είναι ηθικοί όροι. Ναι. Από την επιστήμη της ηθικής έχουν μεταπηδήσει και στην επιστήμη της ψυχολογίας. Και είναι και η έντονη σχέση που έχει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία με τη φιλοσοφία τη νεότερη φιλοσοφία και την ψυχολογία. Ναι. Εσύ πώς θα την προσδιορίζεις την κακία? Κοίταξε, κακία εγώ θα έλεγα ότι είναι η επιθυμία ή τάση να κάνει κάποιες κακές πράξεις. Για παράδειγμα, τώρα να δεις τι θα σου κάνω, άξα να τολμήσεις να βάλεις κοντή φούστα. Είναι η πράξη που δείχνει έχθρα και αποσκοπεί να πληγώσει τον άλλον. Αυτά που είπες ήταν μεγάλη κακία, για παράδειγμα. Αλλά εδώ θα ήθελα να μιλήσω και για τη μνησικακία, το οποίο είναι να κρατά κάποιος μέσα του μια ανάμνηση του κακού που έκανε κάποιος άλλος. Για παράδειγμα, έχω ακούσει ζευγάρια που βλέπω μαζί και λέει: «Μα πού θυμήθηκες ότι πριν 10 χρόνια το είπα αυτόν? Η κακία θα σου μείνει». Φυσικά, μιλώντας για τη μνησικακία, εμένα πάει το μυαλό μου στα θύματα ψυχολογικού πολέμου μέσα στη σχέση ή μέσα στο γάμο, που μπορεί όντως ένας που δέχεται ψυχολογικό πόλεμο από το τέρι του για 10 χρόνια να πρέπει να θυμάται και τα πρώτα. Και για μένα το σημείο που πάμε στο ψυχολόγο. Δηλαδή,
όταν ο άλλος μας λέει έχεις πρόβλημα επειδή θυμήθηκες ότι πριν 10 χρόνια έγινε το τάδε πράγμα και μπορείς το τάδε πράγμα που θυμήθηκες πριν 10 χρόνια να είναι η αρχή της Οδύσσειας, καλύτερα να, εγώ νομίζω ότι τα ζευγάρια πρέπει να πηγαίνουμε πιο εύκολα στους ψυχολόγους. Και μόνοι μας, αλλά και το ζευγάρι μας να πηγαίνουμε σε ένα ψυχολόγο. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα. Στην περίπτωση που δεν μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας το πρόβλημα, νομίζω ότι ένας ειδικός μπορεί να βοηθήσει, σίγουρα. Ναι, αλλά εγώ τώρα, αν έρθω, πες ότι εμείς οι δυο είμαστε ζευγάρι. Και έρχομαι εγώ και σου, λέω, χάρη αυτό που είπες, σημαίνει ότι είσαι μνησίκακος. Εγώ σε χαρακτηρίζω ως μνησίκακο και σου στερώ το δικαίωμα να επιχειρηματολογήσεις ότι από την τάδε ημερομηνία να έχω αρχίσει να συμπεριφέρομαι διαφορετικά σε σένα και σε κάνω να νιώθεις άσχημα. Είναι καλύτερα να μου πεις πάμε σε ένα ψυχολόγο, να τα πούμε στο ψυχολόγο, να πεις τη δική σου αφήγηση για τη σχέση μας ή το γάμο μας, να πω και εγώ τη δική μου και να μας κρίνει ή να προσδιορίσει καλύτερο ειδικό αν όντως υπάρχει θέμα μνησικακίας ή αν είναι κάτι άλλο. Ναι, σίγουρα αυτό είναι πολύ καλύτερο γιατί ο ένας βάζει ετικέτες στον άλλον και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πιο πολλά προβλήματα. Ενώ ένας ψυχολόγος, οι ψυχολόγοι είμαστε αντικειμενικοί. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι ώστε να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν είμαστε δικαστές, παρόλο που πολλές φορές που βλέπω ζευγάρια με χρησιμοποιούν ή θέλουν να με χρησιμοποιήσουν ως δικαστής. Είσαι δηλαδή ψυχολόγος στην Κύπρο, κύριε Χάρη Βασιλιάδη, δεν είσαι στη Γαλλία πλέον, δεν είσαι σε μια χώρα που έχει ψυχοθεραπευτική παιδεία, οπότε θα το περιμένεις αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί, Χάρη, γιατί νομίζω ότι κάποιος μπορεί να είναι κακός? Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, τούτο μπορεί να γίνει μια διατριφή, εγώ θα αναφέρω κάποιους. Λοιπόν, κάποιος λόγος είναι ότι θα έλεγα οι μειονεκτικές συγκρίσεις, δηλαδή συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους ανθρώπους, αισθάνομαι καλύτερα ή χειρότερα για τον εαυτό μου, αν αισθάνομαι χειρότερα γίνομαι κακός, σε προσβάλλω για να αποκατασταθεί αυτοεκτίμηση. Για παράδειγμα, κάποιος λέει της γυναίκας του, μα τι έχει ο άλλος παραπάνω από μένα και έβγαλε στα μάτια πάνω του. Κάποιος ζηλιάρης, κοίταξε τα μούτρα σου στον καθρέφτη, φάλαινα. Άρα σε αυτήν την περίπτωση σύγκρινε. Συγγνώμη να μας σου λέει ότι είσαι φάλαινα και με χωρίζεις το χάρι, ναι, δηλαδή είναι το θέλει και θέλει να σου πει. Θέλει να μου θέλει να πεις, ακούσε έτσι πράγματα. Ακούω, ναι, ακούω. Τούτα είναι παραδείγματα από το γραφείο σου στην Κύπρο. Αυτά είναι παραδείγματα. Έχεις δει όλα, φίλε. Ναι, ναι. Έπαθες πολιτισμικό σοκ. Από την Γαλλία στην Κύπρο, πες μας λίγο, κάνω μια εκτροπή που συζητήσατε, αλλά δεν μπορώ. Δεν νομίζω να άκουες έτσι πράγματα στο Παρίσι. Ακούω διάφορα πράγματα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Όχι σε τέτοιο βαθμό, νομίζω υπήρχε λίγο παραπάνω πολιτισμός, θα έλεγα, αλλά και στην Κύπρο δεν είναι όλα τα ζευγάρια. Βέβαια, ναι, δεν είναι όλα τα ζευγάρια έτσι, αλλά φαντάζομαι θα έχει δει και θα έχει δει. Έχω ακούσει. Θα έχει δει και θα έχει δει. Μειονεκτικές συγκρίσεις, δηλαδή όταν εγώ νιώθω μειονεκτικά σε σχέση με τους άλλους, τότε βγάζω κακία μπρος τους άλλους. Το οποίο μπορεί να είναι και φθόνος, φθονώ ότι ο άλλος είναι καλύτερος από μένα και του κάνω κακό. Ακριβώς. Χάρη μου, εμείς εδώ στο κανάλι μας επάθαμε συγκλονισμό. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει για το περιστατικό που έγινε πριν 2-3 μέρες στην Ελλάδα, όπου μία γυναίκα έκανε επίθεση σε μια νεαρή κοπέλα 34 ετών με βιτριόλη στο πρόσωπο. Ξέρω αν το έχεις ακούσει. Δεν το έχω ακούσει, όχι. Είναι ένα πολύ συγκλονιστικό περιστατικό το οποίο μας επείραξε όλους πάρα πολύ γιατί υπήρχε footage, υπήρχε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που έδειχνε μια κοπέλα έτσι καλοντημένη, έτοιμη να στάθμευσε το αυτοκίνητο για να πάει στη δουλειά της, περπατούσε μέσα στον δρόμο έτσι με χάρη και με μια ωραία κορμοστασιά. Δεν έχει σημασία που το λέω, γιατί φαίνεται ότι η επίθεση έγινε για να βλάψει, να θίξει τσίνην την εμφάνιση, τσίνην την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση που εξέπεμπε η κοπέλα. Δεν βλέπαμε το πρόσωπο της, αλλά έβλεπαμε έτσι μια ωραία κοπέλα. Και λέει, με το που μπήκε στην πολυκατοικία για να πάει στο γραφείο της, δίπλα από το ασανσέρ, ή μία γυναίκα ή δύο γυναίκες με μάσκα, γιατί η κοπέλα τώρα είναι στη σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, είναι στην εντατική, οπότε δεν μπορεί να μιλήσει και να πει πράγματα. Της έριξαν βιτριόλι. Οξύ στο πρόσωπο, κινδυνεύει το αριστερό της μάτι, είχε παραμορφωθεί η αριστερή της πλευρά, κολλήσαν τα ρούχα πάνω της, και μετά είδαμε το βίντεο που έτρεχε να πάει να σωθεί, και πάθαμε σοκ για το πόσο πολύ κακία και φθόνο μπορεί να δείξει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο ανεξαρτήτως του τι σχέση είχαν ή δεν είχαν μεταξύ τους. Σίγουρα
κάποια σχέση υπήρχε ή κάποια σχέση είχε ο δράστης, αυτός που έκανε το έγκλημα στο μυαλό του με εκείνον το πρόσωπο, να μην είχαν καν προσωπική σχέση, αλλά να είχε. Αλλά ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό, γιατί τέτοια περιστατικά γίνονταν περισσότερο σε μουσουλμανικές χώρες, πιο παλιά. Mm-hmm. Και πάθαμε σοκ. Συζητούσαμε τις τελευταίες ημέρες στα live του καναλιού και ήμασταν πάρα πολλά. Δηλαδή, τι να πω, όλους στο μυαλό πάει στο ότι τσίνος εκείνη, αν έναν ή δύο, λέει, ή μια γυναίκα ή δύο γυναίκες, ακόμα δεν ξέρουμε τα στοιχεία. Το πρώτο πράγμα που πάει το μυαλό μας εμάς βλέποντας εκείνο το βίντεο, είναι ότι όποιος και αν ήταν αυτός που έκαναν την επίθεση, ήταν να σκάσει που το κακό του, που τότε η κοπέλα ήταν τόσο όμορφη. Έτσι μας πάει. Έτσι, και πάει το μυαλό μας εμάς, είχε τόσο ωραία κόσμο στα σιά. Τώρα, αν ξέρουμε τα γεγονότα της υπόθεσης, ακόμα και αν είχαν κάποιες διαφορές προσωπικές μεταξύ τους, τούτο δείχνει πάρα πολύ φθόνο που έκαναν και πάρα πολύ κακία. Ακριβώς. Δηλαδή, είσαι εσύ όμορφη και εγώ, αν είμαι να σε καταστρέψω, να μην είσαι. Ναι, είναι ακριβώς το που είδαμε, μειονεκτική σύγκριση κάποιου με κάποιον άλλον, αλλά τώρα μιλούμε για παθολογία, για παθολογικό. Μιλούμε τώρα ότι εμείς έχουμε την άποψη, γιατί με βάση την ελληνική νομοθεσία, το πιο πολύ μου μπορεί, εάν πιαστεί ο δράστης, γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί ο δράστης, η πιο ψηλή ποινή μου μπορεί να έχει είναι 10 χρόνια φυλάκιση. Okay. Και λέμε ότι είναι πολύ λίγα 10 χρόνια φυλάκιση για τέτοιο. Εντάξει, σοκαριστικό όμως. Mm-hmm. Και ότι συνέβηκε στην Καλλιθέα το 2020. Μάιο του 2020 συνέβηκε το περιστατικό. Mm-hmm. Και εγώ όταν το διάβασα δεν έδωσα πολύ σημασία. Αλλά όταν είδα το ρεπορτάζ που βλέπεις το footage, βλέπεις σταθμεύει κοπέλα. Μια μέρα που πάει στη δουλειά της η γυναίκα, βγαίνει η γυναίκα χαριτωμένη. Ενώ όλοι μας είμαστε χαριτωμένοι. Όλοι μας έχουμε τη δική μας μορφή. Αλλά έβλεπες αυτή η κοπέλα, είναι ιδιαίτερο παράστημα. Δεν έβλεπα το πρόσωπο της, αλλά έβλεπες ότι ήταν μια πολύ χαριτωμένη κοπέλα. Και μετά να της κάνεις τέτοιου είδους επίθεση, δεν ξέρω. Σοκ. Γίνεται, ναι. Άρα, τζαμέ σίγουρα υπήρχε κάποια. Είναι πιθανό να υπήρχαν μειονεκτικές συγκρίσεις, αλλά και. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί. Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε για την υπόθεση που δεν έχει διαλευκανθεί. Ναι. Άλλοι λόγοι που οι άνθρωποι είναι κακοί. Λοιπόν, άλλοι λόγοι είναι η προβολή. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ανέντιμος, δηλαδή έχει κάποια εξωσυζυγική σχέση, το τι κάνει, βλέπει τους άλλους ανέντιμους. Για παράδειγμα, αν κάποιος άντρας λέει στη γυναίκα του «είσαι άπιστη», ενώ ο ίδιος έχει εξωσυζυγική σχέση. Δηλαδή προβάλλει. Εδώ ταιριάζει η κυπριακή παροιμία. Πότε τα ξέρεις και στραβέ, ξέρω τα πουλού μου. Ακούσες την καμιά φορά? Όχι, πρώτη φορά. Είναι μια κυπριακή παροιμία χωριάτη. Δηλαδή, πότε τα ξέρεις και στραβέ, ξέρω τα πουλού μου. Κάτι έλεγε κάποιος παππούς που ήταν τυφλός. Και λέει, ξέρω ότι έκανε το τάδε και το τάδε. Λέει, πώς το ξέρεις αφού δεν το είδες? Τα ξέρω από μένα. Ακριβώς. Και μια χαρακτηριστική παροιμία της προβολής. Ότι προβάλλουμε τις δικές μας αδυναμίες, τα δικά μας λάθη και τα βλέπουμε μόνο στους άλλους. Ακριβώς. Είναι μια από τις αγαπημένες τεχνικές, στρατηγικές των ανθρώπων που κάνουν κακές πράξεις. Το διαταραγμένο, τον αδιάγνωστο. Αδιάγνωστο διαταραγμένο. Γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί, έχεις και άλλους λόγους να μας πεις? Ο τελευταίος λόγος, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι η απειλή του εγώ. Δηλαδή, οι ψυχολόγοι έχουμε ανακαλύψει ότι όταν απειλείται η αυτοεκτίμηση μας, εκδηλώνουμε αρκετή επιθετικότητα. Με άλλα λόγια, σε γενικές γραμμές, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν οι άνθρωποι αισθάνονται καλά ή άσχημα για τον εαυτό τους. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εκείνη τη στιγμή που επιτίθονται, αισθάνονται χειρότερα για τον εαυτό τους από ό,τι συνήθως. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιος λέει, όταν ήταν τα γενέθλια σου, σε πήρασε ακριβόν εστιατόριο. Το άκουσα αυτόν από άτομα που εργάζομαι, που δουλεύω μαζί τους. Σου αγόρασα δαχτυλίδι, σου πλήρωσα 400 ευρώ. Εσύ δεν κανόνισες τίποτε, μόνο πίτσα και καναπέ. Είσαι αχάριστη εκμεταλλεύτρια, δεν με σέβεσαι, δεν με αγαπάς, δεν με εκτιμάς. Αυτόματα απειλήθηκε το εγώ ότι έπρεπε να το σεβαστεί, να το εκτιμήσει. Okay. Τούτη η περίπτωση είναι η περίπτωση των ανθρώπων που θέλουν να παίρνουν συνεχή επιβεβαίωση που το τέριν τους ή από άλλους ανθρώπους για να νιώθουν καλά. Άρα είναι η αυτοπεποίθηση τους που απειλείται, γιατί σίγουρα δεν έχουν αυτοεκτίμηση. Γιατί ένας άνθρωπος με αυτοεκτίμηση δεν περίμενε να του κάνουν δώρο για να νιώσει καλά. Ναι.
Είναι έτσι. Είναι ακριβώς όπως τα λες. Και εδώ μιλούμε ίσως και για χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοεπίθεση, αλλά επίσης για ανθρώπους που προσκολούνται αγχωτικά, πώς το λέμε, insecure attachment. Πες μας λίγο για το πράγμα, για την αγχώδη προσκόλληση στο τέρι μας. Υπάρχουν οι ψυχολόγοι, έκαναν έρευνες πάνω στο πώς προσκολούνται το attachment στα αγγλικά, προσκολούνται τα παιδιά στις μαμάδες και ανακαλύψαν ότι τα παιδιά, υπήρχαν παιδιά τα οποία νιώθαν ασφαλείς, υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν αχώδης και υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν αποφευκτικοί. Δηλαδή όταν έφυγε η μάμα από το εργαστήριο, δηλαδή έβαλαν ένα μωρό με τη μάμα να φύγει, να ξανάρθει και είδαν ότι κάποια μωρά είχαν, όταν επέστρεψε η μάμα ήταν οκ, okay. Όταν επέστρεψε η μάμα, μάλλον όταν έφυγε ήταν πάρα πολύ αγχωμένη και όταν επέστρεψε πάλι η μάμα ήταν αποφευκτική, δηλαδή δεν ήθελαν να της μιλήσουν, ήταν έτσι παθητικά επιθετική. Πιάσαν τούτα την έρευνα και εφαρμόσαν και σε άλλες ηλικίες, στις ερωτικές σχέσεις. Και βασικά κάποιος που είναι αχωτικός, κάποιος που είναι αχωτικός, είναι ανασφαλής, μπορεί να ζηλεύει, θέλει συνέχεια επιβεβαίωση, φοβάται ότι το άλλο άτομο θα τον εγκαταλείψει, θέλει να τον παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, ξέρω εγώ, 10 φορές την ημέρα, 20-30, για να νιώσει καλά, είναι ο αχωτικός. Σε αντίθεση με τον ασφαλή, που μπορεί να διαχειριστεί. Δηλαδή, ο ασφαλής δεσμός είναι ο υγιής τρόπος προσκόλλησης. Ακριβώς. Είχαμε κάνει μια εκπομπή στην τηλεόραση. Χάρη, ήρθες μετά που τελειώσαν οι εκπομπές, γιατί σίγουρα ήταν έρθει και στην τηλεόραση. Είχαμε κάνει μια εκπομπή στην τηλεόραση με την Αριστονίκη, με τον Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, που μιλούσε για τη. Είχε θέμα πώς μεγαλώνουμε παιδιά με υγιή συνδεσιμότητα. Και μιλούσε για τούτες, για τον Μπόλπι και λοιπά, και για όλες αυτές τις. Τα ευρήματα που βοηθούσε αυτό. Τι νομίζεις εσύ, ευθύνονται οι άνθρωποι που έχουν διαταραχές προσωπικότητας για τις συμπεριφορές τους, είναι ανεύθυνοι λόγω της ψυχικής τους υγείας? Κοίτα το ερώτημα που σαν που πριν, επειδή μου σαν τώρα το μωρό που λαλείς ότι η μάμα του δεν κατάφερε να κάνει ασφαλή δεσμό με το μωρό, ναι. Ή είτε γιατί τσίνησε θέματα, είτε γιατί και το μωρό γεννήθηκε με κάποια γονιδιακή προδιάθεση, ώστε να μην μπορεί να κάνει ασφαλή δεσμό. Γιατί σήμερα υπάρχει μεγάλη μερίδα της επιστημονικής κοινότητας, της νευροψυχολογίας και της γενετικής, που υποστηρίζει ότι κάποια personality traits, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, είναι γενετικά, δηλαδή τα φέρει μαζί του ο άνθρωπος από τη γέννησή του. Οπότε γεννάς ένα μωρό το οποίο είναι εύκολο να κάνει ασφαλή δεσμό μαζί του. Και γεννά ένα μωρό που δεν είναι πολύ δύσκολο να κάνει ασφαλή δεσμό μαζί του. Δηλαδή υπάρχει και το αντίθετο. Εγώ έχω ακούσει από πολλές μητέρες που λένε, κάμα 2 ή 3 παιδιά, ότι με έναν που τα παιδιά τους προσπαθούσαν να δημιουργήσουν υγιή δεσμό, ασφαλή δεσμό, και το παιδί το ίδιο δεν μπορούσε. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είτε γεννήθηκε με κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας που δεν μπορούσε να συνδεθεί υγιώς, και μεγαλώνοντας να εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που να συνδέεται αχωτικά ή αποφευκτικά ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Ή ένας άνθρωπος ο οποίος τον μεγαλώσαν με τέτοιον τρόπο, ρε παιδί μου, και τον ενισχύσαν και τα traits του. Φταίει ο ίδιος άμα φέρεται άσχημα. Φταίει ο ίδιος άμα είναι μπρίχτης. Φταίει ο ίδιος άμα είναι κακός. Ή δεν έχει καμία ευθύνη γιατί έχει θέμα ψυχικής υγείας. Λοιπόν, καταρχήν, σε αντίθεση με τα άτομα με διαταραχές άγχους, για παράδειγμα κρίσης πανικού, που γνωρίζουν ότι έχουν πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να το ελέγξουν και να ζητούν ψυχοθεραπεία, τα άτομα με διαταραχές προσωπικότητας γενικά δεν γνωρίζουν ότι έχουν πρόβλημα και δεν πιστεύουν ότι έχουν κάτι να ελέγξουν. Επειδή δεν πιστεύουν ότι έχουν διαταραχή, τα άτομα με διαταραχές προσωπικότητας συχνά την αναζητούν και θεραπεία μόνα τους. Αυτό όμως δεν τους αφήνει ανεύθυνο. Και συνήθως έχουν αυτόν τον τίτλο, εγώ είμαι ok, εσύ δεν είσαι ok. Και πελανίσκουσες, κάνουν σου gaslighting, όπως έγραψες στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», που διάβασες το Χάρη, ναι, το «Ψυχολογικό πόλεμο». Ήταν καταπληκτικό. Χαίρομαι που σου άρεσε. Δηλαδή, προσπαθούν να σε πείσουν ότι εσύ έχεις πρόβλημα, ότι πρέπει να σε πάρω στο ψυχίατρο, πρέπει να σου κάνω αναγκαστικό ψυχιατρικό εγκλεισμό, καλούν σε πελών. Και έτσι είναι κουπές άπανες. Δεν φταίνε σε τίποτα. Ακριβώς όπως τα λες. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τις σημειώσεις του Χάρη, αυτό που κοιτάζουμε στην οθόνη, τις οποίες μετά ο Χάρης να μας τις στείλει, να τις ανεβάσω στην ιστοσελίδα μου για να τις έχετε κι εσείς. Στη συνέχεια γράφεις οι αποχρώσεις των διαταραχών προσωπικότητας. Πες μας λίγο για τους διάφορους τύπους
για ταραχών προσωπικότητα. Μιλά για το παρανοϊκό, το paranoid personality disorder που είναι η αρχή. Λοιπόν, υπάρχουν 10, αλλά να δούμε κάποιες σήμερα. Είναι αυτές του πίτα πλέγματος. Ακριβώς. Λοιπόν, ο παρανοϊκός, βασικά για τον παρανοϊκό σύντροφο ή κάποιον άνθρωπο γενικά, ακόμα και έναν τυχαίο γεγονός, μιας λάθος κλήσης, για παράδειγμα, στο κινητό, μπορεί να πυροδοτήσει επεισόδιο ακραίας ζήλιας και να αρχίσει να θεωρεί ότι ο ή σύντροφος έχει ύποπτη συμπεριφορά. Τούτον το άτομο κάνει τρικούβερτους καυγάδες. Δηλαδή φωνάζει, είσαι άπιστη, είσαι μαζί μου για να με χρησιμοποιήσεις κλπ. Και βασικά αν έχεις παρανοϊκό σύντροφο, την πάτησες. Θα σε έχει συνέχεια στο μικροσκόπιο. Και με ρώτησες αν φταίει ή αν δεν φταίει. Φυσικά και φταίει. Φταίει, ναι. Φταίει, φυσικά. Δηλαδή να μην πούμε μάνα μου τον καημένο, έχει διαταραχή παρανοϊκής προσωπικότητας και να το συγχωρέσω που με πέλανε μες στην παράνοια. Αυτό που είπατε πριν, αυτό δεν τον αφήνει ανεφεύθυνο. Από τη στιγμή που δημιουργεί... για το antisocial personality disorder, την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Ναι. Στα κοινωνικά, παλιότερα λεγόταν ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας και μιλάς για τον τύπο ο οποίος είναι ψυχοπαθής. Τώρα θα μας μάθει ο Χάρης τι σημαίνει η λέξη ψυχοπαθής, την οποία χρησιμοποιούμε πολλές φορές λαθασμένα και για τον εαυτό μας. Εγώ πολλές φορές σας λέω είμαι ψυχοπαθής και ενώ έχω ψυχολογικά θέματα, γιατί ψυχοπαθής νομίζω δεν είμαι το πράγμα. Με μας χάρη ενώ ψυχοπαθής. Μην ανησυχείς, δεν είσαι καθόλου. Λοιπόν, καλά, χάρη, δεν είσαι σε σχέση μαζί μου, για να ξέρεις, μπορεί να είμαι για το κρύβο. Λοιπόν, βασικά η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι ανεύθυνη και επιθετική συμπεριφορά, η οποία συχνά εκφράζεται από την αδιαφορία για τους άλλους και την αδυναμία συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινωνίας. Άρα εδώ αν μπορεί να έχουμε ένα σύντροφο ο οποίος χτυπά, ο οποίος βρίζει, ο οποίος μπορεί και να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά τη σύντροφο του, το έχω ακούσει και αυτόν, και σε ρωτάω, δεν φταίει. Φταίει. Εγώ να σου πω, Χάρη, για παράδειγμα, με ενοχλούν πράγματα πολλά απλά που μπορεί να είναι ενδείξεις αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Δεν βλέπω έναν άνθρωπο να κάνει μια ζημιά στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, να πηγαίνει υπερπάτημα και να κρατά μια πλαστική μπουκάλα την οποία να την ρίχνει μέσα στο ποτάμι. Τούτη πράξη για μένα, δεν λέω ότι κάνω διάγνωση των άνθρωπων κατευθείαν ότι έχει αντικοινωνική διαταραχή. Μπορεί να είναι μια ένδειξη ή ότι νιώθει άνετα να κλέψει. Mm. Δηλαδή πάει να ψωνίσει στην υπεραγορά και έναν αντικείμενο δεν το χτυπάει στο ταμείο και θα φύγει έξω, δεν έχει την εντυμότητα να πάει πίσω να πει αυτό το αντικείμενο δεν το χτύπησα να το πληρώσω. Και φεύγει χωρίς να πληρώσει. Mm. Δηλαδή μπορεί και από κάποια τέτοια μικρά να πιάσεις ότι μπορεί τούτος ο άνθρωπος να μην ακολουθεί τους κοινωνικούς κανόνες, οι οποίοι η φυσική φύση των περιβάλλων. Άρα φταίει, λέει, ο ψυχοπαθής. Σίγουρα φταίει, σίγουρα φταίει. Το να χτυπούμε κάποιον, το να βρίζουμε κάποιον, το να εκμεταλλευόμαστε κάποιον σεξουαλικά, σίγουρα... Τι σημαίνει εκμεταλλεύομαι σεξουαλικά? Κοίταξε, έχω ακούσει, έχω δει ζευγάρια τα οποία ο σύντροφος βίαζε τη γυναίκα του, τη σύντροφό του μέσα στη σχέση ή ανάγκαζε τη σύντροφό του, τη γυναίκα του, να κοιμάται με άλλους. Το οποίο είναι κακοποιητικό, ναι. Το οποίο είναι κακοποιητικό. Και μπορεί να της κάνει και πλύσει την κεφάλι. Μπορεί να της πει, αν με αγαπάς τόσο πολύ και θέλεις να με ευχαριστήσεις, εγώ έχω αυτόν το βίτσιο, έχω αυτήν την επιθυμία, είναι τη διαφορετικότητα και θέλω να το κάνεις αυτό το πράγμα μπροστά μου. Τι κάνουμε όταν έρχεται ο σύντροφος μας και ζητά από εμάς να κάνουμε τέτοια πράγματα που εμείς δεν θέλουμε? Ναι. Κοίταξε, το άτομο, βασικά ο χειριστικός σύντροφος ή ο ψυχοπαθής ή ο ναρκισσός σύντροφος, καταφέρνει να, πώς το λέμε, να κάνει brainwash το άτομο. Ας δηλαδή, το ελέγχει πλήρως, είναι μια μαριονέτα το άτομο σε αυτή την περίπτωση, το τρομοκρατεί. Και βασικά είναι ένας φαύλος κύκλος βίας. Το άτομο κάποιες φορές νομίζει ότι φταίει το ήδη. Καταφέρνει ο θήτης να κάνει το θύμα να νομίζει ότι φταίει το ίδιο. Και βασικά κάνει κάτι το οποίο είναι ενάντια σε εκείνο που θέλει να κάνει. Και τόσο φαύλος κύκλος είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Είναι τόσο... Θέλω να σας πω σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Χάρη, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε δεχτεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Οπότε, εάν ο σύντροφος μας πείσει ότι τούτο που θέλω να κάνω είναι κάτι το οποίο είναι πράξη αγάπης να το κάνεις. Και πάμε από το πιο απλό.
πάμε σε ένα νεαρό ζευγάρι που είναι φοιτητές ή μαθητές ή μικροί και λέει το αγόρι στο κορίτσι, εάν με αγαπάς, θα έχεις επαφή μαζί μου χωρίς προφύλαξη. Mm-hmm. Και την πείθει ότι αν με αγαπάς, θα έχεις επαφή χωρίς προφύλαξη, εκτίθοντας την στους κινδύνους ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ή σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων. Ή σε πιο μεγάλες ηλικίες, μπορεί να πει, αν με αγαπάς, θα δεχτείς να κάνουμε τούτη την ερωτική πράξη, την οποία εσύ θέλεις. Εσύ πονάς, ή εσύ ησυχαίνεσαι, ή εσύ έντι θέλεις να την κάνεις. Δηλαδή, χρειαζόμαστε την σεξουαλική παιδεία και διαπαιδαγωγή, ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι εντάξει να μην μας αρέσει κάτι μέσα στη σχέση μας. Είναι εντάξει να πούμε όχι, ακόμη και αν είμαστε παντρεμένοι με τον άλλον ή με την άλλη, ακόμα και αν έχουμε συγκατοικούμε, αν είμαστε σε μια μακροχρόνια σχέση, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι καταπιέζονται και δέχονται πλήση εγκεφάλου να λένε ναι σε πράγματα που δεν θέλουν να πούν ναι. Εγκρίνουμε κανένα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια συνήθεια και την έχουν και οι δύο, είναι consenting adults. Είναι δύο ενήλικες που συνεννούν, μας αφορά. Είναι μια περιπτώσεις που ένας χρησιμοποιεί τον άλλον χειριστικά για να τον βάλει να κάνει κάτι που άλλος στην ουσία δεν θέλει. Και πας τώρα στην αγαπημένη λέξη του ελληνικού και κυπριακού διαδικτύου, νάρκισσος. Θα σε αφήσω να μιλήσεις για την ναρκισσιστική διαδραγή προσωπικότητας. Θα μην το ξέρω πιο καλά, εσύ είσαι ειδική. Όχι, δεν είμαι ειδική στον ναρκισσισμό. Okay. Λοιπόν, αυτή η διαταραχή βασικά χαρακτηρίζεται από μια υπερβολική αίσθηση ανωτερότητας και ανησυχία για επιτυχία και δύναμη. Ωστόσο, αυτή η ανησυχία τροφοδοτείται από μια νεύθρα στην αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, ο νάρκισσος έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, πολύ λεπτή αυτοεκτίμηση και τα άτομα αυτά με αυτήν τη διαταραχή είναι πολύ εγωκεντρικοί, δεν έχουν καθόλου ενσυναίσθηση και απαιτούν συνεχή προσοχή και θαυμασμό. Για παράδειγμα, κάνουν διάφορες τεχνικές, το gaslighting, εγώ δεν το είπα αυτό, ή μειώνουν τον σύντροφο, είσαι έναν τίποτα χωρίς εμένα, τρομοκρατούν, είναι ψεύτες, μπορούν να κάνουν brainwash του άλλου, το οποίο στο τέλος το σύντροφο συγχύζεται, χάνεται. Του ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Μπορεί να μπει σε συνεξάρτηση ένας σύντροφος ο σύντροφος του ανθρώπου με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να μπει σε συνεξάρτηση με τον νάρκισσο. Μπορεί ο νάρκισσος να είναι ο θήτης και το συνεξαρτούμενο πρόσωπο είναι το θύμα. Ακριβώς. Έχει πολλούς χάρη. Και πολλές. Βρήθη, κοινωνία βρήθη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, βλέπω εδώ ότι έχεις και την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, το Borderline Personality Disorders. Πες μας λίγο για τούτη. Μια από τις δυσκολότερες, θα έλεγα, διαταραχές προσωπικότητας. Βασικά, αυτή η διαταραχή χαρακτηρίζεται από ασταθείς διαθέσεις, κακή εικόνα, χαοτικές σχέσεις και παρορμητική συμπεριφορά όπως σεξουαλική ασυμφωνία, κατάχρηση ουσιών, υπερβολική ασυμφωνία. Μπορεί το άτομο να κάνει σεξ απλά μόνο για να κάνει σεξ. Δηλαδή, μπορεί να βγει έξω ένα βράδυ και να κοιμηθεί με 4-5-6 διαφορετικούς συντρόφους. Η λέξη ασυμφωνία πώς είναι στα αγγλικά? Δεν ξέρω στα αγγλικά πώς είναι. Πώς είναι η μετάφραση του promiscuity, που τα γαλλικά που το μετάφρασες. Ναι, ένα από τα γαλλικά, ναι. Άρα είναι σωστή η μετάφραση. Χάρη sorry, επειδή είμαι λίγο... Είμαι covert narcissist, δεν είμαι overt. Είμαι καλυμμένη ναρκισσίστρα, δεν είμαι ξεκάθαρη. Θα σε διορθώσω και εδώ που λες σεξουαλική συμφωνή, θα έλεγα σεξουαλική ασυδοσία, ίσως ήθελα να γράψει. Ακριβώς, ναι, ναι. Promiscuity στα ελληνικά. Παιδιά, διορθώνω το Χάρη, επειδή ο Χάρης μιλά πολύ καλύτερα τα αγγλικά και τα γαλλικά από ότι τα ελληνικά, γιατί πόσα χρόνια σου στη Γαλλία είναι στην Αγγλία, παραπάνω χρόνια παρά στην Κύπρο. Πάνω από 20 χρόνια. Λείπει πάνω από 20 χρόνια, δεν είναι ούτε καν 40 χρόνια. Είμαι 25. Έχω ένα ακόμη 25 στην παρέα μας. Οπότε, σεξουαλική ασυδοσία, ίσως θα θέλει να πει. Δηλαδή, το κάνω σεξ χωρίς συνέστημα, κάνω για να κάνω. Και βασικά, οι άνθρωποι που έχουν ορειακή διαταραχή προσωπικότητας έχουν και ένα θέμα με την ντοπαμίνη και την αδρεναλίνη. Δηλαδή, θέλουν να ψηλώνουν τα επίπεδα ντοπαμίνη και αδρεναλίνη, στο οποίο ανεβαίνουμε κατά χρήση ουσιών, ανεβαίνουμε εξαρτήσεις όπως το σεξ, το ποτό κλπ. Κλπ. Και όταν που λες υπερβολικές δαπάνες, απερίσκεψη οδήγηση, αυτοτραυματισμοί.
Ακριβώς, ναι. Βασικά, όταν είσαι με κάποιον οριακό, υπάρχουν συνεχείς καυγάδες, τη μια σε εξειδανικεύει, την άλλη σε υποτιμά, σε χωρίζει, για να μην τον εγκαταλείψεις. Ένα από τα κύρια πράγματα της οριακής διαταραχής προσωπικότητας είναι η εγκατάλειψη. Υπάρχει τεράστιος φόβος. Φόβος της εγκατάλειψης. Φόβος της εγκατάλειψης. Τεράστιος φόβος. Είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά. Και κατάχρηση ουσιών. Δεν μπορούν να διαχειριστούν το θυμό. Βασικά παίρνουν κάτω από τη βάση. Και κάποιος μπορεί να ξοδέψει το μισθό του σε μια μέρα και να μην έχουν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ή το νερό. Υπάρχει μεγάλη παρορμητικότητα. Μεγάλη παρορμητικότητα. Θα σου πω κάτι για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου, τον ψυχίατρο μας. Τα καλά νέα είναι που τούτες ούλες που αναφέραμε ως τώρα, είναι η μόνη η οποία έχει καλή πρόγνωση. Που μετά τα 30, αν κάνει συστηματική ψυχοθεραπεία ο άνθρωπος, ειδικά συγκεκριμένες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους όπως το CBT, όπως το Cognitive Behavioral Therapy, αν κάνει συστηματική ψυχοθεραπεία, μετά τα 30 μπορεί να μετριαστούν πολλά τα συμπτώματα και μέχρι τα 40 να φύγουν και εντελώς. Για να είμαστε έτσι, να πούμε και έναν αισιόδοξο, είναι λιγότερο σοβαρή η οριακή διαταραχή προσωπικότητας που τις προηγούμενες. Ναι, σίγουρα. Είναι λιγότερο σοβαρή, νομίζω. Ναι. Γιατί εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχουν ανακάμψει από οριακή διαταραχή προσωπικότητας μετά από πάρα πολλή δουλειά, φυσικά. Και εδώ έρχεται το φταίει ή δεν φταίει. Γιατί τούτο επίεν και δούλεψε και έσκυψε στα προβλήματα του. Έκαμε 5 χρόνια ψυχοθεραπεία. Επίεν κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα να κάνει την ψυχοθεραπεία του, να κάνει τις ασκήσεις του, να συνεργαστεί με τον ψυχολόγο του και κατάφερε να έχει το αποτέλεσμα. Και όλος θα λέει: με κοφτεί τίποτε. Και σπέρνω τον πανικό. Κάνω ό,τι μου καπνίσει. Λοιπόν, κάτι γράφει τώρα πολύ λαφού. Το κερασάκι στην τούρτα γράφει μετά. Λοιπόν, θέλω να σας αχώσω έτσι το κερασάκι στην τούρτα για να σας αχώσω πιο πολύ. Εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν μειχτά συμπτώματα περισσότερο από μια διαταραχή προσωπικότητας. Βουαλά, λένε και οι Γάλλοι. Βουαλά, έχουν μπουκέτο διαταραχών προσωπικότητας, έτσι λέμε στο κανάλι μας. Βουαλά σημαίνει ειδού. Ειδού, ακριβώς. Εσάς τις καλά δηλαδή. Την έπαθες, την πάτησες. Την πάτησες, ακριβώς την πάτησες, ναι. Λοιπόν, εδώ μας γράφεις παρακάτω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα του. Πες μου να δούμε. Ναι, βασικά όλοι έχουμε συναισθηματική ευθύνη. Δηλαδή, οι πεποιθήσεις, τα συναισθήματα, οι συμπεριφορές μας μπορούν να ελεγχθούν μόνο από το άτομο που τα βιώνει, εμάς. Και έχει ένα λαϊκό τραγούδι που λέει: με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Και εγώ άλλαξα τους στίχους και λέω: την κακοποιούσα γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα σαν μικρό παιδί. Τα λάθη μου τα συγχωρούσα γιατί λένε είχα προσωπικότητα διαταραχή. Α, πολλά ωραία. Τραγουδάς ωραία να στο τραγουδήσεις γιατί εγώ είμαι παράφορη. Στον μπάνιο μόνο τώρα. Παιδιά, το κείμενο πάει στην ιστοσελίδα και θα μπει στην περιγραφή του βίντεο. Υπάρχει περίπτωση, δεν θεϊκό. Δεν σκότωσε γιατί την αγαπούσα και ο Χάρης λέει την κακοποιούσα γιατί και καλά την αγαπούσα, γιατί την είχα σαν μικρό παιδί, τα λάθη μου τα συγχωρούσα γιατί λένε είχα προσωπικότητα διαταραχή. Είναι και μια δικαιολογία κάποιες φορές διαταραχή προσωπικότητας. Ακριβώς, είναι μια δικαιολογία, αλλά οι άνθρωποι, ναι, ευθύνονται για τις διαταραχές, για το, τη συμπεριφορά τους. Δεν είναι ανεύθυνοι, λόγω της ψυχικής τους υγείας, δηλαδή της διαταραχής προσωπικότητας. Και αν ρωτήσουμε αν καταλαβαίνουν ότι έχουν πρόβλημα, όχι, συνήθως. Και, Θέκλα, μπορεί να είσαι και εσύ ή εγώ ο πιο αδύναμος κρίκος. Δηλαδή, μπορεί και εμείς να έχουμε κάποια στοιχεία διαταραχών προσωπικότητας ή κάποια διαταραχή προσωπικότητας που να μην την έχουμε βρει. Να σου πω, Χάρη, μην ξέρω για σένα, εγώ πήγα σε συναδέλφου, σε κάναμε το MPI, ούλα τα στάδια, έτσι είπα μου, είναι εγώ. Να το πούμε και τούτο, ότι υπάρχουν ειδικά τεστ προσωπικότητας, τα οποία δείχνουν στοιχεία διαταραχών. Δηλαδή, υπάρχει ψυχομετρικά εργαλεία. Εσύ εφαρμόζεις το MPI. Το εφαρμόζω, ναι, το εφαρμόζω και κάνω και διάφορα άλλα τεστ όπως για την παρορμητικότητα. Δηλαδή κάποιος... για τον νευρωτισμό, υπάρχουν διάφορα, πάρα πολλά. Δηλαδή κάποιος που θα σε επισκεφτεί, εσένα για παράδειγμα, αφού είσαι certified, είσαι διαπιστευμένος για να κάνεις τα τεστ προσωπικότητας, μπορεί να ζητήσει ένα τεστ προσωπικότητας και μετά να καθίσετε να αναλύσετε μαζί τα αποτελέσματα και δεν είναι κακό να μάθεις αν έχεις ή αν δεν έχεις. Ναι, εγώ ναι. Κάματα. Έχω άλλα πράγματα, άλλα προσωπικότητας. Είπα τα τεστ πως όχι.
Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ συχνό ερώτημα που πιάνουμε στο κανάλι, γιατί στο κανάλι μας έχουμε, κάνουμε και πάρα πολλά θεωρητικά θέματα, αλλά έχουμε και τα ερωτικά θέματα, γιατί συνήθως οι ερωτικές σχέσεις είναι τζαμέ που βγάλουν λίγο μας την παθολογία, οπότε με αφορμή μια ερωτική σχέση μπαίνουμε σε έναν κανάλι ψυχοεκπαίδευσης και μιλούμε. Μπορούμε με την αγάπη μας να αλλάξουμε έναν αδιάγνωστον άνθρωπο όταν κάνουμε σχέση μαζί του? Μπορούμε να γίνουμε να κάνουμε το πράγμα? Με πολύ συντομία έναν τεράστιο όχι. Και κάποια ερώτηση που υποβάλλεται συχνά από ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο, μας αλλάξει ο σύντροφος τους ή όχι, και η περίφημη απάντηση τους λέω είναι όχι. Αν έχει ένα σύντροφο, ένα τεράστιο όχι, τους λέω εσύ είσαι εδώ στον καναπέ, όχι ο σύντροφος, άρα εσένα προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όχι τον σύντροφο, επειδή δεν θέλει να έρθει. Και βασικά αν έχουν έναν σύντροφο αδιάγνωστο με πιθανή διαταραχή προσωπικότητας και άλλα τοξικά στοιχεία, δεν θα αλλάξει, γιατί συνήθως δεν το αναγνωρίζει. Άρα όταν κάποιος δεν αναγνωρίζει ότι έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να αλλάξει. Για να μην αλλάξει. Σίγουρα χαρή. Σίγουρα, δηλαδή μπορεί ας πούμε, να είσαι ψυχολόγος ο ίδιος σου, ρε παιδί μου. Να είσαι ψυχολόγος και να αγαπήσεις πάρα πολλά μια αδιάγνωστη κοπέλα ή έναν αδιάγνωστο κοπέλι, και να προσπαθήσεις πολλά να αλλάξεις. Σίγουρα, άμα δείξεις πολύ αγάπη, πολύ ανοχή, πολύ προσπάθεια. Κοιτάξτε, ξέρω ότι η απάντηση που είπα πριν μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους και να μην το πιστέψουν. Και με ρωτούν ακόμη και με πολύ αγάπη, και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι για να αλλάξεις ένα χειριστικό. Άρα, αν υπάρχει ένας αδιάγνωστος με υποθετικά διαταραχή προσωπικότητας, να ξέρεις ότι είναι χάσιμο χρόνο. Γιατί εσύ φταίς για όλα, όχι αυτός ή αυτή. Εσύ αυτόν, μπορεί να αλλάξεις, μπορεί να τσακρίσεις, να βγάλεις σκύλι μου λαλού. Μπορεί να αρρωστήσεις, να πάρεις κανένα αυτοάνωσο, γιατί πολλοί που είμαστε στο κανάλι πάθαμε και αυτοάνωσα στην πορεία της υπέροχης ζωής μας, προσπαθώντας να αλλάξουμε ανθρώπους που κατηγορηματικά όχι μας δεν μπορούν να αλλάξουν. Γιατί μπορούν να αλλάξουν όμως, χάρη? Κοίταξε, βασικά, το πρώτο, τι απαντώ σε αυτόν, γιατί με κάνουν και οι άνθρωποι που δουλεύω, καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε γιατί δεν μπορείς να το χωνέψεις και να το αποδεχτείς. Στην πραγματικότητα, να σπάρουμε την ερώτηση από την άλλη οπτική γωνιά, ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αλλάξει κάποιος. Yes, yes. Okay. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι αυτόν το άτομο πρέπει να γνωρίζει ότι έχει πρόβλημα. Να το αναγνωρίζει. Το δεύτερο πράγμα στη συνέχεια, μόλις αναγνωρίσει ότι κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να θέλει ή να νιώθει την ανάγκη να αλλάξει. Και το τελευταίο είναι να υπάρχει να είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, να τεθούν τα πράγματα στη θέση τους για να συμβεί. Και βάλουμε ένα deadline, αν του πούμε. Εάν δεν αλλάξουν τα στοιχεία μέχρι την τότε χρονικό διάστημα, θα χωρίσουμε να μπορεί να δουλέψει τούτο? Κοίταξε, σε αυτήν την περίπτωση το τι μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα συμβόλαιο. Βέβαια, γιατί κάποιες φορές είναι τόσο χειριστικοί, οι οποίοι μπορούν να πούνε εγώ θα αλλάξω, να κλαίνε κλπ. Κλπ. Μην με αφήσεις, μην φύγεις, και τελικά να μην υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε, να συμφωνήσουμε μαζί με τον σύντροφο τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει, ωστόσο να το υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Σε όσους λες θέλουν να σώσουν άλλους παρά τον εαυτό τους χωρίς να πληρούνται αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, δεν χρειάζεται να ελπίζουν. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τους άλλους. Νομίζω αν το καταλάβουμε αυτόν, γλιτώσαμε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε έναν αδιάγνωστο που υποθετικά είναι διαγνωσμένος και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές τις τρεις προϋποθέσεις δεν θα τις εκπληρώσει. Είναι πολύ ρε χάρη, αλλά εκείνη ήταν να προσπαθήσουμε να τον κόμμα να αναξιά μάθηκε του να δει την πραγματικότητα. Καλή τύχη. Δεν είναι λιγότερο τυφλός από αυτόν που δεν θέλει να δει. Δεν θέλουν να δούμε τίποτε. Δεν θα αλλάξω δηλαδή. Βασικά μπορείς να περάσεις ώρες, ημέρες, νύχτες προσπαθώντας να αποδείξεις σε κάποιον ότι η συμπεριφορά του δεν είναι normal. Κινδυνεύεις να αφήσεις το δέρμα σου εκεί. Να πεθάνεις, ακριβώς. Όλα θα στραφούν εναντίον σου, θα κατηγορηθείς και για τα χειρότερα κακά και θα σου προκαλέσει
θα σε προκαλέσει να ζητήσει εσύ ψυχοθεραπεία. Να πάει εσύ στο γιατρό στο τέλο. Ακριβώ. Και ο μηχανισμό τη προβολή είναι πολλά αγαπητό στου αδιάγνωστου. Προβάλλουν το μέρο του εαυτού του που δεν μπορούν να αντέξουν. Και γι' αυτό πολλά θύματα αναρωτιούνται μήπως έκανα κάτι λάθος εγώ, μήπως εγώ είμαι ο διεστραμμένος και άλλα πολλά. Άρα πρέπει να το πάρουμε ένα απόφαση. Πρέπει να το πάρουμε ένα απόφαση, να το αποδεχτούμε και όταν το καταλάβουμε αυτό είμαστε θέση να το χωνέψουμε, να το αποδεχτούμε ότι δεν θα αλλάξουν και ας πούμε ότι αλλάζαν. Okay. Αν μπορούσαν να αλλάξουν, αυτό δικαιολογεί το γεγονός ότι πρέπει να δεχτούμε την κακομεταχείριση, τη σωματική ή και τη ψυχολογική τους βία, ενώ περιμένουμε να δούμε αλλαγές να έρχονται στο φως. Αν υποσχεθούν ότι θα αλλάξουν. Αν υποσχεθούν ότι θα αλλάξουν, νομίζω είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς να αναγνωρίσουμε την πραγματική αλλαγή, γιατί όπως είπα και πριν, υπόσχονται πάρα πολλά. Άρα, θα δώσω κάποιες συμβουλές. Πρώτα απ' όλα, όταν κάποιος υπόσχεται ότι θα αλλάξει, να πάρουμε ένα φύλλο χαρτιού, ένα στυλό, να γράψουμε τις συγκεκριμένες ενέργειες που συμφωνήσαμε για να δούμε αυτές τις διάσημες αλλαγές. Δεν έχει να κάνει. Θα τα βάλουμε κάτω γραπτά, θα τα υπογράψει κιόλα. Συμφωνώ. Το καλύτερο, το ideal. Μετά να πάει να το σχίσει. Έχει το σχίσει, να το κάψει, να το ρίξει στην τουαλέτα. Και βασικά δεν είναι το υπόσχομαι να αλλάξω, πρέπει να αναλάβουν δράση. Και ίσως όχι σε μια νύχτα, αν κάποιος που έχει αποφασίσει πραγματικά να αλλάξει, ενεργοποιείται αρκετά γρήγορα. Αλλά πρέπει να μπορούμε να δούμε ότι τα πράγματα υλοποιούνται. Και λες εδώ να πιάσουμε το ίδιο χαρτί, αλλά από την άλλη πλευρά και να σημειώσουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Ακριβώς, να γράψουμε αντικειμενικά τις αλλαγές, ώστε να μην παρασυρθούμε από τα συναισθήματα μας, ειδικά όταν είμαστε εξαρτώμενοι από τον αδιάγνωστο ή τον υποθετικά. Λοιπόν, και είναι ένα εργαλείο. Λες, αυτό είναι το εργαλείο που λες, είναι από την γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, το που είχαμε στην εκπαίδευση σου, Σεζίνη. Wow. Άρα κάτι καινούργιο μας λέει ο Χάρης, πολλά πρακτικών. Συγγνώμη που το επαναδιατυπώνω. Ο αδιάγνωστος ή η αδιάγνωστη μας και το ψάρι στα χείλη, όταν μας υποσχεθεί ότι θα αλλάξω αγάπη μου και σε αγαπώ και θα δεις, γράφουμε κάτω, γραπτώ στις αλλαγές τις συγκεκριμένες που θα κάνει, βάλουμε να υπογράψει, ημερομηνία, μέχρι πότε, και από την άλλη πλευρά του χαρτιού καταγράφουμε, έγινε το αλλαγή, εν έγινε, τόσο όσο. Δηλαδή, κάνουμε ρεαλιστικό να το δούμε το τι συμβαίνει. Γιατί τα λόγια που λέγονται και δεν είναι γραπτά, ξεχνιούνται. Τα γραπτά όμως μπορείς να τα επισκεφτείς, you can revisit them. Μπορείς να επισκεφτείς ξανά, να ξαναπιάσεις το χαρτί μετά από μια εβδομάδα και να πεις, μα είχε γράψει το πράγμα. Αυτό είναι σημαντικό, οι απολογίες από τους αδιάγνωστους δεν είναι γραπτές. Είτε γραπτές σε χαρτί, είτε γραπτές σε email, είτε γραπτές σε μήνυμα. Και άμα ο άλλος αρνείται να απολογηθεί γραπτός, έσω του. Μακριά. Έχει τέτοιους. Εγώ δεν θα απολογηθώ γραπτός, γιατί μετά με απολογηθώ γραπτός θα το γυρίζεις εναντίον μου. Δηλαδή, να έρθεις μετά και να μου θυμίσεις ότι εγώ απολογήθηκα γραπτός και παραδέχτηκα το α, το β, το γ, το δ, οπότε δεν απολογούμε γραπτός. Αν με απολογήσεις γραπτός, πού πάει. Είναι και την κλίδα ασφαλείας. Είναι μια ασφαλιστική κλίδα. Σίγουρα. Λοιπόν, άρα, εσύ θεωρείς το απίθανο να αλλάξει ο αδιάγνωστος. Κατάλαβα. Εκτός αν θέλει. Εκτός αν θέλει. Και μια... το 99,99% των ψυχολόγων. Πες ότι έχουμε χωρίσει από έναν αδιάγνωστο και νιώθουμε χάλια. Νιώθουμε ότι πέρασε μου πάνω μας μπουλτόζο, ότι πέρασε μου πάνω μας λεωφορείο. Πώς το ξεπερνούμε, ρε Χάρη, γιατί άμα χωρίσεις και μετά, τότε αρκεύκεις και συνειδητοποιείς και σοκάρεσαι ειδικά τις πρώτες μέρες. Όταν φύγει το προπέτασμα κάπου, ακόμα και αν σε χωρίσει. Ακόμα και αν σε χωρίσει ο αδιάγνωστος που είπες ότι μπορεί να το κάνει για να μην το χωρίσεις εσύ, να το κάνει για να σε εκδικηθεί. Ακόμα και αν σε χωρίσει, ειδικά τις πρώτες ημέρες παθαίνεις αλλεπάλληλα σοκ. Πώς το αντιμετωπίζουν το πράγμα. Λοιπόν, πριν απαντήσω την ερώτηση σου, είναι σημαντικό να πούμε κάποια πράγματα. Στην περίπτωση ενός ατυχήματος, που κάποιος είχε πολλαπλά τραύματα, έχουμε μια ορατή νουλή. Θέλει φυσιοθεραπεία, θέλουμε φαρμακευτική αγωγή, θέλει χρόνο να επιλωθούν οι πληγές και να επαναλειτουργήσουν.
ο χωρισμός με έναν αδιάγνωστο ή υποθετή, όπως το λέγω, υποθετικά με διαταραχή προσωπικότητας, αφήνει μια αόρατη, μια εσωτερική πληγή πιο βαθιά. Okay. Όλοι οι χωρισμοί είναι δύσκολοι, αλλά ο χωρισμός με κάποιον αδιάγνωστο με διαταραχή προσωπικότητας είναι ακόμα δυσκολότερος. Τι να κάνουμε, δώσ' μας μια τύψη. Λοιπόν, βάλσαμον ένα. Λοιπόν, να μην μείνουμε αδρανείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε την κατάθλιψη. Μετά την πρώτη στιγμή του πέθους, όπως είπες εσύ, τις πρώτες 10 μέρες και την αλλαγή της διάθεσης που θα έχουμε, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να ενεργοποιούμαστε. Παρέα με φίλους, να κάνουμε πράγματα που μας άρεσαν πριν, να ξαναγυρίσουμε στη ζωή που ζούσαμε πριν από τη σχέση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε τοξικές σχέσεις, κάποιος αισθάνεται ότι άδειασαν οι μπαταρίες του. Και δεν χρειάζεται να τον μαγνητήσει ο καναπές, δηλαδή να κάτσει στον καναπέ, να καπνίζει, να πίνει καφέδες, τούτα δεν βοηθούν. Και το άλλο σημαντικό είναι να μην έχουμε την ψευδέστηση ότι αυτή η ενέργεια θα έρθει μετά την πρώτη προσπάθεια, να είμαστε υπομονετικοί, για να ανακτήσουμε την ψυχική ενέργεια που χάσαμε. Και έχουμε χάσει πάρα πολύ ψυχική ενέργεια με έναν... με διαταραχή προσωπικότητα. Αυτό το ονομάζουμε και βαμπύρ ενέργεια, ότι ρουφούν την ενέργεια μας. Όπως ρουφάει το βαμπύρ το αίμα, ρουφίχτρες ενέργειες. Ακριβώς. Έχεις κι άλλο βάλσαμο εδώ, μου αρέσουν αυτά τα βάλσαμα. Έχουμε κι άλλο βάλσαμο, το βάλσαμο 2 όπως λέγεται. Πρέπει να γίνουμε ξανά ο καλύτερος μας φίλος. Είναι να αρχίσουμε να ξαναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, γιατί σε έτσι περιπτώσεις χάνουμε εντελώς την ταυτότητά μας, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, και να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε την παρέα μας, να μην φοβόμαστε τη μοναξιά, να αρχίσουμε να νιώθουμε άνετα στην νέα μας ζωή και να γίνουμε ο καλύτερος φίλος του εαυτού μας. Για παράδειγμα, αν έχω πολλούς πελάτες μου, τους λέω θα πάτε ραντεβού με τον εαυτό σας. Θα πάει σε έναν ωραίο εστιατόριο. Σου έκανα τα τζογότουτα. Ναι, σε έναν ωραίο εστιατόριο, θα παραγγείλεις το πιο ακριβό πιάτο, θα περιποιηθείς τον εαυτό σου. Άρη μου, ανοίξαν τα εστιατόρια στην Κύπρο να πάνε να φύγουν ραντεβού με τη Θέκλα. Όταν ήμουν ελεύθερη και που τώρα είμαι ξανά πρόσφατα, έκανα το πολύ συχνά το πράγμα ραντεβού με τον εαυτό μου. Πώς το εστιατόριο να φάω, κάτι όμορφο και το απολαύσω. Στην καφετέρια. Κάτι πιο ρομαντικό, ενώ κάτι πιο όπως θα έβγαινε με κάποιο σύντροφο. Δηλαδή να είναι έτσι, να ωραία με τουαλέτσα, να βάλει τα. Να γίνω. Χαρή που, κοίταξε, στην Κύπρο που ζούμε, οπότε μου στείλει μια κοπέλα έτσι στρουλιασμένη, μου λένε στην Κύπρο. Γιατί στείλει κοκέτα στο εστιατόριο, δεν θα την αφήσουν να φύγει μόνη τη. Αλλά εγκαλώντου τον. Η αυτοφροντίδα και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο εαυτός μας είναι το τέρι μας πλέον. Και κανονικά πρέπει να πάντα ο εαυτός μας το τέρι μας και μετά να έρχεται η οποιαδήποτε σχέση έχουμε ή δεν έχουμε. Δηλαδή back to basics, back to relating with yourself, πίσω στο να συνδεθούμε με τον εαυτό μας. Πάμε στο τρίτο βάλσαμα. Λοιπόν, θα μιλήσω για το σύνδρομο της Στοκχόλμης, το οποίο ο αδιάγνωστος ίσως προσπαθήσει να σας χειραγωγήσει. Που είναι το πιο πιθανό, είναι νομίζω 95%, 99% θα έλεγα. Και κάποιες φορές το θύμα να αναπτύσσει αυτό που λέμε σύνδρομο της Στοκχόλμης. Είναι μια εντελώς παράδοξη κατάσταση, στην οποία τα θύματα αναπτύσσουν συναισθήματα συμπάθειας, στοργής και αλληλεγγύης για την κατανόηση για τους θύτες τους μετά το χωρισμό. Μην πας πίσω. Μην πας πίσω, το λέω 100%. Όταν έρθει να σου κάνει hoovering, μην δεχτείς να σε ρουφήξει πίσω. Ακριβώς. Πάμε στο δεύτερο. Στο νούμερο 4. Το 4 είναι ο αγαπημένο μου αριθμό. Τώρα δεν τη λέει τον αγαπημένο μου αριθμό, αλλά όπως και για μένα μου τα λέει. Λοιπόν, όχι στο αριθμό. Τέλεια για μένα! Τέλεια για μένα! Χάρη! Διαβάζω το μέσα στην οθόνη μου. Όχι στο αυτομαστίγο με το δεύτερο βάλσαμο. Ναι. Μην κατηγορεί τον εαυτό σου, μπορεί να αναρωτιέσαι. Όχι για όλα! Για όλα, πόσο να αφελήσει μου. Να νιώσει θυμό προ τον εαυτό σου, ντροπή να απογοητεύσει. Από όλα! Λοιπόν, και το αυτομαστίγωμα βασικά δεν βοηθά κανένα. Και ένα πράγμα που ζητώ σε πελάτες μου να κάνουν όταν είναι σε αυτήν τη φάση του αυτομαστίγωματος, να γράψουν ένα γράμμα αυτοσυμπόνιας. Να γράψουν ένα γράμμα αυτών τους ότι είναι τον αγαπούν, τον συμπονούν, να τον παρηγορήσουν. Δεν πειράζει κόρη, shit happens που λέμε και εδώ στο κανάλι, είσαι και εσύ άνθρωπος, άνθρωποι... Είμαστε λάθη κάνουμε,
να πάρουμε τα μαθήματα από αυτά, σε αφήσουμε τον περιστατικό. Έτσι, ένα γράμμα είναι θαρρυντικό στον εαυτό μας. Πολύ ωραίο. Αυτό συμπώνει, για να συμπονέσουμε τον εαυτό μας ότι έκαμε κάποιο λάθος, οκ. Okay. Είμαστε ένα θρόνο. Για να σου να τελειώσει συνέντευξη και να βγω ραντεβού με τον εαυτό μου και να του στείλω ένα γράμμα αυτό συμπόνιας και αγάπη. Πάμε στο πέμπτο βάλσαμο. Λοιπόν, δουλειά με την αυτοεκτίμηση. Είναι σαν η δουλειά που κάνουν τα μυρμήγκια. Βασικά εδώ είναι να αυξήσουμε την αυτοεκτίμηση. Πρέπει το πρώτο πράγμα που κάνουμε να εντοπίσουμε τα αυτοκαταστροφικά μηνύματα που λέμε συνεχώς στον εαυτό μας. Δεν το αξίζω. Θα μείνω μόνη μου, θα μείνω μόνος μου για όλη μου τη ζωή. Κανείς δεν θα μας αγαπήσει. Και όμως να αμφισβητήσει κάποιος την αλήθεια, ας πούμε το ότι αυτή η σχέση δεν αποδείχθηκε καλή, δεν σημαίνει ότι είναι δικό μου λάθος και δεν σημαίνει ότι κανείς δεν θα με αγαπήσει ξανά. Απλά πρέπει να είμαι υπομονετικός και να σκεφτώ ότι πρέπει να είναι καλά. Χαρή μου, έλα σε ρωτήσω. Έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μόλις χωρίσει και ο ίδιος σκέφτεται, αλλά και άλλοι γύρω του λαλούν, δεν πειράζει, να βρεις κάποιον καλύτερο, να βρεις κάποιον καλύτερο. Εγώ είμαι εναντίον της τάσης, δηλαδή πρέπει να πάρεις το χρόνο σου για να κάνεις δουλειά και με την αυτοεκτίμηση σου, γιατί αν πας με έτσι shattered, με έτσι διαλυμένη αυτοεκτίμηση αλλού, ούτε εσύ να είσαι καλά, ούτε η φάση είναι καλή, είναι έτσι. Πολύ σωστά. Βασικά πολλοί μπορεί να μπουν σε άλλη σχέση αμέσως και εγώ διαφωνώ γιατί πρέπει να γίνει... Rebound relationship, πώς το λένε, σχέση... σχέση ανάκαμψης λέγεται στα ελληνικά, ναι. Το rebound relationship, ναι. Εγώ το βλέπω και λίγο άδικο για το άλλον άτομο, γιατί εγώ θα έλεγα ότι χρησιμοποιούμε τον άλλο σαν μπαστούνι για να περπατήσουμε και μετά ίσως τον αφήσουμε. Ενώ μετά από κάθε χωρισμό χρειάζεται ένας χρόνος αποτοξίνωση να τα βρούμε με τον άλλον. Πόσο σχάρι, αν είναι μια σχέση 6 μηνών, πόσο χρόνο, αν μπορείς να μου πεις γενικά, γιατί μπορεί να μου πεις ότι μπορείς να πεις γενικά. Χωρίζει κάποιος από ένα χάρι. Χωρίζει κάποιος από μια σχέση 6 μηνών με μια τέτοια εγκατάσταση. Πόσο χρόνο θέλει για να συνέλθει, να κάνει recovery? Νομίζω δεν μπορώ να απαντήσω γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, η κάθε σχέση είναι διαφορετική. Κάποιοι είμαστε πιο γρήγοροι, πιο έτσι ανθεκτικοί, οι οποίοι μπορούμε να ξεφύγουμε πιο εύκολα, να το ξεπεράσουμε πιο εύκολα. Κάποιοι άλλοι είναι πιο αδύναμοι, μπορεί να έχουν κάποιες πεπιθήσεις, φοβούνται να μείνουν μόνοι τους, άρα θα τους πάρει πιο πολύ χρόνο. Νομίζω δεν υπάρχει. Σίγουρα, αν κάποιος είναι παντρεμένος με κάποιον 10 χρόνια, σε ένα μήνα δεν νομίζω να το ξεπεράσει. Χρειάζεται 6 μήνες. Ναι, αλλά και 6 μήνες όμως να έχεις μια σχέση μπορεί να σε χτυπήσει, να σε τραυματίσει πιο πολύ που μια σχέση που είχες 4 χρόνια, 5 χρόνια. Ναι. Άρα... Δηλαδή πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας αν χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο να συνέλθουμε. Να προσπαθούμε να συνέλθουμε όπως είπες. Να κινητοποιηθούμε, να κάνουμε πράγματα, αλλά it's okay να μην είμαστε καλά για παραπάνω καιρό. Okay. Και είναι καλή λύση να το λύσουμε το πρόβλημα μπαίνοντας σε μια άλλη σχέση. Ναι. Βασικά η αόρατη ουλή που έχω πει και πριν, χρειάζεται χρόνο για να κλείσει. Άρα δεν μπορώ εγώ τώρα να χτυπήσω το πόδι μου, να θέλω, χτύπησα τη Δευτέρα και την Τρίτη να θέλω να επουλωθεί. Χρειάζεται κάποιος χρόνος. Όπως είχα πάθει εγώ χάρη 27 του Μάρτη που έκαψα το πόδι μου, το δεξί μου πόδι με καυτόν καφέ και είχα εγκάβματα δευτερού βαθμού, έπρεπε να περιμένω 3 εβδομάδες για να μπορέσω να πω απερπάτημα. Να έπρεπε να επουλωθεί η πληγή, να μην πω. Ξέρετε. Και σκέφτομαι το πράγμα. Έτσι και η ψυχή. Χτυπάει η ψυχή, καίγεται η ψυχή, θέλει χρόνο για να μπορέσει να αρχίσει ξανά να λειτουργεί. Φυσιολογικό. Είναι ο χρόνος επούλωσης. Απόλυτα φυσιολογικό, ναι. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να ανεβάσει η αυτοεκτίμησή μας? Ναι. Κοίταξε, βασικά η αυτοεκτίμηση αρχίζει πάντα το τι λέμε στον εαυτό μας. Άρα πάντα λέω στους πελάτες μας ότι πρέπει να είμαστε detective, να αναγνωρίσουμε, να καθορίσουμε, να ορίσουμε τις αυτοκαταστροφικές σκέψεις. Που είναι συνέχεια για μας, αρνητικά πεπιθήσεις για μας, που είναι πολύ συχνές. Και πολλές φορές αυτές οι σκέψεις έρχονται αυτόματα, δεν τις συνειδητοποιούμε ότι τις κάνουμε και απλά τις πιστεύουμε και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάποιος... Άρα εντοπίζουμε τις και εξουδετερώνουμε τις και αν πάμε να κάνουμε και CBT, γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, θα μας δείξει και κορπάκια. Το λέω εδώ γιατί έχω εκπαιδευτεί και εγώ στη CBT όπως εσένα, ήταν η πρώτη μέθοδος που έχω εκπαιδευτεί, θα μας δείξει και ασκήσεις ο θεραπευτής μας και κόλπο ο θεραπευτής μας για να μπορέσουμε να μάθουμε, να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις αρνητικές σκέψεις που μας μπλοκάρουν στο να είμαστε καλά και στο να αναρρώσουμε. Τι γίνεται με τις κοινωνικές μας σχέσεις, Χάρη? Κλεινόμαστε στον εαυτό μας άμα χωρίσουμε?
Στην αρχή μπορεί κάποιες φορές να θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας. Είναι ok. Αλλά όχι συνέχεια. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργήσουμε ένα νέο δίκτυο, να είμαστε κοινωνικοί ασχέτως αν δεν αισθανόμαστε καλά. Επίσης, αν έχουμε χάσει φίλους λόγω απόστασης, ίσως είναι καιρός να ζητήσουμε συγχώρεση. Ή αν έχουμε χάσει φίλους επειδή εμπλέξαμε με έναν αδιάγνωστη, με μια αδιάγνωστη, μας είχαν τζαμέ 24 ώρες του 24 ώρες να ασχολούμαστε μαζί του και ζηλεύκαν, ευθονούσαν να έχουμε άλλους φίλους. Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που έχουν χωρίσει και οι συντρόφοι τους τους έχουν αποκόψει από φίλους. Ναι. Φίλες, παιδιά, ακόμα και οικογένεια. Δηλαδή, ζήλευαν να πάει η κόρη να δει τη μάμα ή τον παπά. Για να τους έχουν κάτω από τον έλεγχο. Συμβαίνει αυτό το πράγμα, άρα πρέπει να ξαναεπαναδριστώ. Και λέει εδώ να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φίλους μας που τους επουλήσαμε για έναν αδιάγνωστο ή για μια αδιάγνωστη. Να πάμε να έχουμε το θάρρος, να πούμε συγγνώμη, επούλησα σε για να είμαι με έναν πρόσωπο που τελικά δεν ήταν υγιές. Λες εδώ, εάν δεν αισθάνεστε ικανοί, αναζητήστε δραστηριότητες που σας επιτρέπουν να συναντήσετε νέους ανθρώπους και να ξεκινήσετε να εργάζεστε. Mm-hmm. Ναι. Ενώ να υπάρχει σήμερα το ίντερνετ, μπορεί να μπούμε σε ένα κλαμπ, να μάθουμε κάποια ξένη γλώσσα, να κάνουμε καινούργια πράγματα, να βγούμε έξω με ανθρώπους που δεν έβγαιναμε πριν. Και επίσης να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε. Κάποιες φορές κάποιος μπορεί να σταματήσει να δουλεύει, να έχει κατάθλιψη, να αρχίσουμε σιγά σιγά την επαναδραστηριοποίηση. Εργασιοθεραπεία βοηθά. Εργασιοθεραπεία βοηθά πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι γίνεται όμως, ότι βλέπουμε ότι κάνουμε τα όλα που λες χάρη, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν μόνοι τους, υπάρχουν άλλοι που τα καταφέρνουν. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, ζητούμε βοήθεια από τους φίλους και της οικογένειας. Και αν δεν μπορούμε, δούμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, ζητούμε βοήθεια από ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, γιατί χρειαζόμαστε την αποτοξίνωση. Δηλαδή, μια σχέση με κάποιον που έχει διαταραχή προσωπικότητας είναι σαν το ναρκωτικό. Άρα, μπορούμε να αποτοξινωθούμε σιγά-σιγά. Ή μπαμ και κάτω. Δηλαδή, κόβω το τσιγάρο εδώ και τώρα. Ή κόβω την κοκαίνη εδώ και τώρα. Αλλά νομίζω ότι η αποτοξίνωση πρέπει να γίνει σιγά-σιγά. Γιατί έχουμε πάρει πολλή τοξικότητα από τον σύντροφο με τη διαταραχή προσωπική. Βοηθά πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία στην αποτοξίνωση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Και το τελευταίο λες, είναι το τελευταίο. Έχεις κι άλλα. Έχει πολλά του δώσει ο κύριος. Βάλει σε μόνο 8 λες. Βάλε όρια. Βάλε όρια, αν μπορείς να γίνει όσο μακριά γίνεται. Ακριβώς. Να μείνουμε μακριά. Είναι πολύ σημαντικό να κόψουμε όποια δίπλα. No contact, λένε. No contact. Τίποτα. No contact για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε. Σίγουρα, αν είμαστε παντρεμένοι, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να ξεκόψουμε. Σε δηλαδή περιπτώσεις που είμαι παντρεμένος κάποιος ή παιδιά, μπορεί να γίνεται επικοινωνία μέσω των δικηγόρων, ώστε να μην έρχεται σε επαφή το θύμα με το θήτη και κάθε φορά να επανανεργοποιείται το τραύμα και να ξαναπερνά πουλα τα στάδια του πέθους πάλι. Μπορεί τούτο να γίνει ειδικά στις αρχές. Τι γίνεται όμως με τη μοναξιά, μετά από ένα ζύγιο, μετά από ένα χωρισμό? Παρόλο που μια σχέση ή ένας γάμος μπορεί να ήταν όχι καλός, αρνητικός. Πολύ μοναξιά, μπορεί να είσαι μοναξιάς με τον στο πλήθος, ρε χάρη. Πώς δεν είσαι παντρεμένοι και νιώθουν πολύ μοναξιά? Ναι. Πρέπει να κάθονται πάνω στον καναπέ, ο άλλος να κρατάω χέρι του και να νιώθουν ότι είμαι τόσο μόνος μου. Να μου κρατάω χέρι μου ή το πόη μου. Ναι. Συμβαίνει τούτο, ναι. Όταν χωρίζουμε, βασικά αισθανόμαστε ότι κανείς δεν μας καταλαβαίνει, δεν θέλουμε να επικοινωνήσουμε, παραμένουμε κλειδωμένοι στον εαυτό μας, κλεισμένοι στον εαυτό μας. Τις πρώτες μέρες μπορώ να το καταλάβω. Μετά όμως, δεν μπορεί κάποιος να κατηγορήσει κάποιον. Τις επόμενες μέρες όμως πρέπει να βγούμε έξω με φίλους, να πάμε στην οικογένεια μας, ώστε να μην είμαστε μόνοι μας. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα τα καταφέρουμε? Θα καταφέρουμε. Εάν άλλοι είναι ικανοί να ξεπεράσουν ένα χωρισμό, μπορείς και εσύ επίσης να το ξεπεράσεις. Να είστε βετεράνες και βετεράνες στους χωρισμούς. Όσοι είμαστε από 35 και πάνω, είμαστε βετεράνοι. Εσείς 25 μοιάζεσαι. Ναι. Και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, να εμπιστευτούμε ότι είναι μια διαδικασία αλλαγής που θα την περάσουμε. Η αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί να χρειαστεί χρόνο, αλλά αν πιστεύουμε στον εαυτό μας ότι όλα θα πάνε καλά, θα πάνε καλά. Και να ξέρουμε τι θέλουμε, να είμαστε ξεκάθαροι για τη ζωή που θέλουμε να έχουμε,
μια πλήρη ζωή με ποιοτικές σχέσεις και αν πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν, τότε θα γίνει. Είναι δυνατόν. Μετά από μια τέτοια απογοήτευση, θα μπορέσουμε ξανά να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο? Θα μπορέσουμε. Θα μπορέσουμε. Ναι. Θα μπορέσουμε. Σοβαρά, έχουμε ελπίδα. Έχουμε ελπίδα, έχουμε μεγάλη ελπίδα. Η προηγούμενη σχέση τέλειωσε. Είναι φυσιολογικό να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά να θυμάστε ότι όλοι δεν είμαστε ίδιοι. Επειδή πληγήκαμε μια φορά, ή δύο ή τρεις. Πολλές φορές, χάρη, μια αντίκημα. Πού ζεις, παιδί μου, είπαμε, είσαι ψυχολόγος στην Κύπρο τώρα. Πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, και πρέπει να αποφύγουμε να κρατούμε άμυνα με τους νέους ανθρώπους που συναντάμε, να είμαστε επιφυλακτικοί, βέβαια, υγιής επιφυλακτικότητα, αλλά στα πλαίσια. Χάρη τούτο, πώς μπορεί να συνδυαστεί όμως με το ότι δεν πρέπει να κάνεις σχέση μόλις χωρίσεις? Π.χ. για παράδειγμα, χωρίζεις που γάμον ή που σχέση με έναν άνθρωπο που ήταν πολύ τοξικός, που ήταν αδιάγνωστος κλπ. Και σε πλησιάζει ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κοπέλα, ξέρω κάποιος, ένας νέος άνδρας, που δείχνει να είναι καλός. Μπορείς να του πεις κάτι, π.χ. να του πεις, είμαι σε μια περίοδο μου, μόλις χώρισα και θέλω να πάρω το χρόνο μου να συνέλθω και βγαίνουμε έξω μετά? Τι θα ήταν καλό να γίνει στην περίπτωση? Θα ήταν καλό να είμαστε ειλικρινείς, να υπάρχει διαφάνεια με τον άνθρωπο που θα έρθει να μας πει κάτι, να του πούμε, κοίταξε, έχω χωρίσει. Ακόμα προσπαθώ να το ξεπεράσω. Ήταν κακή σχέση. Δεν χρειάζεται να δώσουμε πολλές λεπτομέρειες. Δεν είμαι έτοιμος ή έτοιμη τώρα να προχωρήσω σε κάτι, όμως με ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν μας προσεγγίσει κάποιος αξιόλογος άνθρωπος, θα τον κοροϊδέψουμε, του στυλ μπαίνω σε σχέση μαζί του, βγάζω τα αποθυμένα μου από την προηγούμενη σχέση, σαν ποτάρω την καινούργια σχέση, και κάνω ζημιά. Ούτε να μην εξηγήσω γιατί κρατώ απόσταση, να εξηγούμε γιατί κρατούμε απόσταση. Είναι σημαντικό να είμαστε ευγενικοί, να πούμε, με κολακεύει το ενδιαφέρον που δείχνεις, αλλά σε αυτήν τη φάση είμαι σε μια φάση που τα βρίσκω με τον εαυτό μου. Ακριβώς. Και ο άλλος θα βγάλω το εαυτό μου, τώρα θα φροντίσω τον εαυτό μου, μπορώ κάποιον άλλον ή κάποιον άλλη. Καλά να του λαλούμε. Τώρα έχω τα με μένα, άρα όταν είμαι έτοιμη θα... Τώρα βγαίνω με το εαυτό μου, εγώ θα χωρίσω με εμένα, θα έρθω. Εγώ, η αυτός μου και εσύ. Τέσσερις. Πρέπει να άλλους δικών του, να τα έχεις άλλος με τον εαυτό. Δεν θα πάρω με έναν οποίος να κάνει μια ασφαλή δεσμό. Τέσσερις. Λες, εδώ για να είναι υγιής οι σχέσεις είναι απαραίτητο να εμπιστεύεσαι τους άλλους και αν βάλεις ασπίδα δεν θα είναι σε θέση να σε γνωρίσουν. Ούτε θα μπορείς να εμπιστεύεσαι κανένα ή να επιτρέψεις σε άλλους να σε εμπιστεύονται. Το μιλάς για την περίοδο μετά που ξεπερνάς τον χωρισμό, όμως, ναι. Ακριβώς, ναι, ξεπερνούμε τον χωρισμό. Σίγουρα να κλείσει, πώς το λέμε, να επιλωθούν οι πληγές. Αλλά μετά, αν μείνουμε με αυτήν τη φοβία, να μείνουμε τρομοκρατημένοι, μήπως και ξαναγνωρίσουμε τον ίδιο αδιάγνωστον ή υποθετικά με διαταραχή προσωπικότητας, τότε μπλοκάρουμε την ευτυχία μας, μπλοκάρουμε τον εαυτό μας στο συναισθηματικό τομέα. Και βασικά μπορεί να χάσουμε αξιόλογους ανθρώπους μόνο με τη φοβία που έχουμε μήπως ξαναζήσουμε τον εφιάλτη. Και όταν έχουμε φοβία, πάμε στο ψυχολόγο να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τη φοβία, γιατί η φοβία δεν είναι φυσιολογικό πράγμα, δεν είναι normal πράγμα η φοβία. Θέλει βοήθεια να ξεπεραστεί. Βλέπω εδώ ότι λες τέλος σχέσης και επανάκτηση της εμπιστοσύνης. Σιγά σιγά λες θα ανακτήσετε ένα θετικό ηθικό, ένα καλό ηθικό και θα πιστέψετε ξανά στην αγάπη. Το παρελθόν τελείωσε και μάθετε αρκετά. Εξεσκολήσαμε, πιάσαμε μάστερ διδακτορικό με διδακτορικό, αλλά θέλω να μάθουμε άλλα. Και φτάνει τοξικές σχέσεις στη ζωή μας. Μην προσπαθήσετε να μην σου τα κάνετε άλλες σχέσεις, συμφωνώ μαζί σου με χίλια. Αντιθέτως, όπως είπες, αφιερώστε χρόνο να ξαναχτίσουμε τον εαυτό μας, να κοινωνικοποιηθούμε, να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της προσωπικής μας ζωής, της οικογενειακής ζωής και στη συνέχεια θα δούμε ότι ένα χτύπημα της καρδιάς θα τονίσει ξανά την ευτυχία σας στο συναισθηματικό τομέα. Δεν είναι αυτή που μόνο του χάρη, πρέπει να το περιμένει. Ακριβώς. Λοιπόν, και αν δεν το υπολογίζει, κάποιο άνθρωπο θα χτυπήσει η καρδιά σου αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Πόσοι αδιάγνωστοι κυκλοφορούν τελικά ανάμεσά μα, πόσοι είναι τα πουλάκια μα, ο Χάρης τα γράφει αυτά, αλλά αρέσει και που τα γράφει, διαβάζω εδώ. Ναι. Πόσοι είναι οι αδιάγνωστοι χάρη. Λοιπόν, θα πω για τις διαταραχές προσωπικότητας. Είναι μια από τις πιο συχνές και από τις πιο σοβαρές ψυχικές διαταραχές και συχνά εμφανίζονται με άλλες ψυχικές ασθένειες όπως διαταραχές κατάχρησης στοιχειών, κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, διαταραχές άγχους. Από πληροφορίες που έχουμε παγκόσμια, από 10 μέχρι 13% είναι οι ανθρώποι που έχουν κάποια μορφή διαταραχή. Απαναγιά με πάρα πολύ!
ένα στους 10 βασικά. Παραπάνω από ένα στους 10. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για διάγνωστους. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Δηλαδή μπορεί να είναι και 20%, και 30%, 3 στους 10, και επειδή δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία, να μην το ξέρουμε. Ναι. Παιδιά μου, είναι παντού! Όποια πέτρα και σηκώσεις, όμως τους βρίσκεις από κάτω. Θυμούμε τον Γιώργο Λάζαρο, τον είπε ο κορονοϊός, 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 θα πεθάνουμε όλοι! Θα πάμε του πω να πει, το ξεκίνησε, θα μας πάνε όλους! Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συνάντηση. Την επόμενη φορά θα είναι λιγότερο στυλιζαρισμένη, σου το υπόσχομαι. Είναι εξαιρετικό το κείμενο σου, θα μου το στείλεις τον αρτί σου και στην ιστοσελίδα μας. Στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχει το link από την ιστοσελίδα μου που θα μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε το υπέροχο κείμενο του Χάρη, γιατί είναι ένα κείμενο το οποίο είναι καλό να το διαβάζεις, να το ξαναδιαβάζεις, να το ξαναπισκεφτείς. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες έναν πολύ εμπεριστατωμένο οδηγό για το πώς διαχειριζόμαστε τη συνθήκη με έναν τοξικό άνθρωπο, με έναν αδιάγνωστο άνθρωπο. Και μάλιστα μας μίλησες και πολύ συγκεκριμένα και πώς διαχειριζόμαστε τον χωρισμό και τα μετέπειτα του χωρισμού. Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ έχεις λογαριασμό στο YouTube, δεν είναι? Μπορείς να μπει στα σχόλια να σχολιάσεις. Ναι, έχω. Άρα, ό,τι ερωτήσεις έχετε προς το Χάρη, γράψετε στα σχόλια και θα μπει ο Χάρης στο βίντεο από κάτω να σας απαντήσει. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χάρη μου, και σου εύχομαι μια ζωή με όσο δυνατόν λιγότερο καθαρή από αδιάγνωστος. Φυσικά με τη δουλειά που κάνεις, δεν καταφέρεις και πολύ, αλλά... Εγώ σε ευχαριστώ με τη σειρά μου, Θέκλα μου, ήταν... ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, έχουμε πάνω από 40.000 συνδρομητές, μπαίνουν περίπου 100.000 άνθρωποι κάθε μήνα στο κανάλι, που συζητούμε και συνομιλούμε και σχολιάζουμε κάτω από τα βίντεο και προσπαθούμε να ψυχοεκπαιδευόμαστε. Και χαιρόμαστε να γνωρίζουμε νέους ψυχολόγους, ειδικά με έναν τρόπο σκέψης που να μας βοηθά να επεκτείνουμε το μυαλό μας. Ευχαριστούμε, Χάρη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια χαρά.